Στο αδελφοί θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, είναι από την Κορινθίους τη Δευτέρα, επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζω από τη σελίδα 1020 το πρώτο κεφάλαιο. Σελίς 1020, Δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού την ούσα εν Κορίνθο, με τα πάντων των Αγίων, των Όντων, εν όλη τη Αχαΐα, χάρη ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των Ικτυρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών εμάς εν πάση τη θλίψη ημών, δια να δεινόμεθα εμείς να παρηγορούμεν τους εν πάση θλίψη. Δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Διότι καθώς περισσεύουν τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων τα οποία και εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας. Και η ελπίς την οποία έχουμε είναι βεβαία υπέρ ημών, επειδή εξεύρωμεν ότι καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας. Διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών ή τι συνέβη εις ημάς εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν υπέρ δύναμην, ώστε απελπίσθημεν και του ζήν. Αλλά εμείς αυτοί εν εαυτής ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, για να μην έχουμε την πεποίθηση εις σε αυτούς, αλλά εις τον Θεόν τον εγείροντα τους νεκρούς, ως της ελευθέρωση ημάς, εκτός ούτου μεγάλου θανάτου και ελευθερώνει, εις τον οποίον ελπίζομεν ότι και έτη θέλει ελευθερώσει. Ενώ κι εσείς συνεργείτε υπερ ημών δια της δεήσεως, δια να γίνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπερ ημών, δια το δοθένης ημάς χάρισμα δια πολλών. Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού χει, εν σοφία σαρκική αλλά εν χάρητη Θεού, επολιτεύθημεν εν το κόσμο, περισσότερο δε προς εσάς. Διότι δεν σας γράφομεν άλλο, παρά εκείνα τα οποία αναγινώσκετε ή και γνωρίζετε, ελπίζω δε ότι και ως τέλους θέλετε γνωρίσει, καθώς μας εγνωρίσατε κατά μέρος ότι είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς είσαι ημάς εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Και μετά αυτήν την πεποίθηση ήθελα να έρθουν προς εσάς πρώτερον δι' εν έχετε δευτέραν χάρη και δι' ημών αδιαβώ εις Μακεδονίαν και πάλι από Μακεδονίας να έλθω προς εσάς και από εσάς να προφευθώ εις την Ιουδαίαν. Τούτο λοιπόν βουλευόμενος μήπως τάχαμε τη χειρή στην ελαφρότητα ή όσα βουλεύομαι κατά σάρκα βουλεύουμε δι' να είναι σε με το ναι ναι και το ου. Αλλά όμως πιστός ο Θεός, ότι ο λόγος ημών ολαληθής προς εσάς δεν έγινε ναι και ου, διότι ο Υιός του Θεού, Ιησούς Χριστός ο Κηρυχτής μεταξύ σας διημών, διεμού και του Σιλιανού και του Τιμοθέου, δεν έγινε ναι και ου, αλλά ναι έγινε εν αυτό, διότι πάσε επαγγελία του Θεού, είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν προς δόξα του Θεού ημών. Ο βεβαιών ημάς με θυμών εις Χριστόν και ο Χρήστας ημάς είναι ο Θεός, ως της και εσφράγησεν ημάς και έδωκε τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Αμήν. Το 56 μετά Χριστό έστειλε ο Απόστολος Παύλος την πρώτη του επιστολή προς Κορινθίους, καθώς το 50 με 51 είχε βρεθεί στην Κόρινθο και ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να δημιουργηθεί μια ωραία και ευλογημένη εκκλησία της Κορίνθου, η οποία είναι πλήρης σε γνώση του Θεού, καμία έλλειψη στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, αλλά επειδή είναι καινούργια εκκλησία, ο Απόστολος Παύλος ξέρει ότι χρειάζεται διόρθωση. Και με την πρώτη επιστολή έστειλε τη διόρθωση, τις προτάσεις για τη διόρθωση της εκκλησίας. Διαβάσαμε, τη μελετήσαμε την πρώτη επιστολή. Τώρα όμως ένα χρόνο μετά ξαναστέλνει
πάλι για να πει νέα πράγματα ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία των Κορινθίων. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος αδελφός προς την Εκκλησία την Ούσα εν Κορίνθο. Συνιστά τον εαυτό του. Ο ίδιος όμως λέει ότι δεν είναι δόκιμος αυτός ο οποίος συνιστά τον εαυτό του, αλλά αυτόν τον οποίον έχει και συνιστά, έχει συστήσει και συνιστά ο Θεός. Εδώ όμως ο Απόστολος Παύλος συνιστά τον εαυτό του, επεξηγώντας όμως ότι είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού, όχι γιατί αυτός το θέλησε, αλλά γιατί ο Θεός το θέλησε. Και φέρνει στο μυαλό του, όπως φέρνουμε και εμείς στο μυαλό μας, την πρόσκληση που έκαμε ο Χριστός, σταλθείς από τον Πατέρα, την πρόσκληση που έκανε ο Χριστός και του απεκαλύφθη, ενώ πήγαινε να διώξει, να ταλαιπωρήσει την Εκκλησία στη Δαμασκό. Άρα λοιπόν δεν είναι σύστασης προερχόμενη από υπερηφάνεια αυτό που κάνει ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι επεξήγησης ότι έγινε Απόστολος του Ιησού Χριστού ενώ ποτέ δεν το σκεφτόμουνα, δεν το εξεζήτησα, αντιθέτως ενώ ήμουν διώκτης της Εκκλησίας. Αλλά ο Θεός έκανε χάρη, μου έστειλε τον Χριστό στη ζωή μου και ο Χριστός αφού με εκπαίδευσε και μου αποκάλυψε το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω και το οποίο δεν είναι ανθρώπινο, και αφού μου αποκάλυψε το Ευαγγέλιο εξεπληρώθη το θέλημα του Θεού και έγινα, είμαι απεσταλμένος του Ιησού Χριστού. Δηλαδή όπου πάω, ό,τι κάνω, ο Κύριος το κάνει στη ζωή μου. Και έχουμε δει μέσα από τις πράξεις, ο Απόστολος Παύλος δεν εργάζεται το έργο του Θεού, αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί τον Απόστολο Παύλο στο έργο το δικό του, στο έργο του Θεού, καθώς αυτός δίνει κατεύθυνση, εντολή, διοίκηση και οδηγία για το πού θα πάει, πώς θα πάει, πότε θα πάει. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη για τον Απόστολο Παύλο να εξηγήσει μια φορά ακόμη τότε στους Κορινθίους, αλλά είναι ανάγκη και στον Θεό να εξηγήσει μια φορά ακόμη σε εμάς τώρα ότι το έργο του Θεού δεν είναι εκπροσωπικής και ιδίας πρωτοβουλίας, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεόντους Θεού. Και είναι βέβαιο αυτό, γιατί εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας σε αυτή την Εκκλησία, κανένας μας στην παρουσία του Θεού δεν έρχεται επειδή ο ίδιος το αποφάσισε. Βέβαια αυτό μας το βεβαιώνει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγοντας: δεν εκλέξατε εσείς εμένα, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Η εκλογή λοιπόν είναι από το Θεό, ο οποίος γνωρίζει και το παρελθόν και το παρόν, αλλά και το μέλλον και του κάθε ανθρώπου, αλλά και όλων των γεγονότων. Και διαλέγει ανθρώπους, τους οποίους εκπαιδεύει με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο, για το έργο που Αυτός έχει αποφασίσει να εργαστεί με τον κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, ότι ο Θεός ενεργεί τα πάντα εν πάση διά του Ιησού Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός ελκύει, αποκαλύπτει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, με την τέλεια απλότητα του Ιησού Χριστού, δηλαδή κάποιος κάποια στιγμή σταλμένος από το Θεό μας είπε ότι εάν επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθούμε, ή κάτι αντίστοιχο, και εμείς με απλότητα
ανθρώπου που δέχτηκε, που πίστεψε, που δοκίμασε τα λόγια αυτά, προσευχηθήκαμε, ζητήσαμε το Χριστό και γνωρίσαμε τη ζωή την αιώνιο. Γιατί ήρθε ο Πατέρας, μας αναγέννησε, άλλαξε την καρδιά μας, άλλαξε το πνεύμα μας, άλλαξε το σώμα μας, μας ελευθέρωσε από πάθη, από επιθυμίες, από αμαρτίες, μας χάρισε ένα καινούργιο νου, το νου του Χριστού, μια καινούργια καρδιά που δεν είναι πια σκληρή και αμετανόητη, αλλά είναι απαλή και τρυφερή, ώστε να μπορεί να μετανοεί και να ζητάει συγγνώμη και από το Θεό, αλλά και από τους ανθρώπους. Και μας χάρισε και ένα νέο σώμα, ελευθερωμένο από κάθε πάθος, τσιγάρου ή οποιοδήποτε άλλο πάθος, σαν παράδειγμα μικρό φέρνω το τσιγάρο, και μας χάρισε και μια καινούργια ζωή. Και στη συνέχεια μας είπε, τώρα που αναγεννηθήκατε, εάν πιστέψετε στο Λόγο του Θεού και βαπτιστείτε, θα σωθείτε. Και με αυτή την απλότητα εκπληρώσαμε, εκτελέσαμε. Βαπτιστήκαμε και το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Και το Πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί με το πνεύμα το δικό μας ότι έχουμε ζωή αιώνιο. Γιατί όποιος πιστέψει με την καρδιά του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ομολογήσει με το στόμα του τον Ιησούν Χριστόν Κύριον, σώζεται. Και στη συνέχεια πάλι διαβάσαμε, ακούσαμε, μας είπανε ότι ο Χριστός σήμερα βαπτίζει εν πνεύματι Αγίου και Πυρίου όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Καθώς στο πρώτο κηρυγμά του ο Απόστολος Παύλος το περιέγραψε καθαρά, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει την επαγγελία του Πατρός που είναι δοσμένη για σας, για τα παιδιά σας, τότε για όλη την Ιουδαία, τη Σαμάρια έως εσχάτως της γης και για όλους τους χρόνους και τους καιρούς. Και εμείς πιστέψαμε στο λόγο του, εξητήσαμε και ο Κύριος μας βάφτισε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ο αγώνας μας. Θα μείνουμε? Τώρα πια πρέπει να περπατάμε στα ίχνη του Χριστού. Πρέπει να περπατάμε με το Λόγο του Θεού. Πρέπει να ζούμε τη Βασιλεία του Θεού. Και πάλι όμως ο Θεός κάνει χάρη και μας δίνει δύναμη και να ζούμε και να αυξανόμεθα και να οικοδομούμεθα. Και στη συνέχεια μας αποκαλύπτει σιγά σιγά και γιατί μας κάλεσε το έργο μας. Γιατί εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να φέρουμε καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, λέει ο Χριστός. Σείς είσαστε τα κλίματα. Το κλίμα που δεν φέρνει καρπό εκόβεται, το κόβουνε και το ρίχνουν στη φωτιά. Το κλίμα όμως που φέρνει καρπό, ο πατέρας μου ο Γεωργός το φροντίζει για να φέρει πιο πολύ καρπό. Και ο καρπός να μένει εις δόξαν Θεού Πατρός, ώστε όσα αν ζητήσετε, αιτήσετε από τον Πατέρα μου, να σας δίνει. Γιατί όταν ζητάμε κατά το θέλημα του Θεού τα αιτήματά μας, τότε έχουμε παρησία ότι ο Θεός μας ακούει. Και όταν ξέρουμε ότι ο Θεός μας ακούει, λαμβάνουμε όλα όσα ζητάμε. Και οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές, το φορτίο είναι ελαφρύ. Οι εντολές του Θεού είναι να πιστεύουμε πάντοτε σε αυτόν τον οποίον απέστειλε τον Ιησούν Χριστόν. Τίποτα άλλο δεν θέλει ο Θεός από μας. Και να υποτασσόμεθα στην εντολή που έφερε ο Χριστός, αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε ο ένας τον άλλονε, όπως εγώ σας αγάπησα. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλονε όπως εγώ σας αγάπησα. Και να σε αγαπάνε, αλλά και να αγαπάς. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος με αυτή τη βεβαιότητα αποκαλύπτει ότι δεν έγινα, δεν σπούδασα,
θεολόγος, δεν έγινα Απόστολος, δεν σκόπευα, δεν εξεζήτησα, δεν επιθύμησα. Ξαφνικά ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου και εκπληρώνοντας το θέλημα του Πατρός του και του Πατρός μου που απέστειλε Αυτόν στη ζωή μου, σαν δάσκαλος που είναι με δίδαξε, σαν καθηγητής, μόνος καθηγητής που είναι με οδήγησε, σαν Κύριος με διέταξε και σαν αδελφός με αγάπησε και σαν φίλος μου συμπαραστέκεται. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο πατέρας μας ο Ουράνιος, σαν καλός γεωργός, μας φροντίζει, μας κλαδεύει, για να φέρουμε πιο πολύ καρπό και να απολαμβάνουμε πιο πολύ τη Βασιλεία του Θεού. Εγώ λοιπόν είμαι Απόστολος, δηλαδή ο Χριστός με απέστειλε, γιατί έτσι θέλει ο Πατέρας και όχι εγώ. Και σας εύχομαι, αρχίζοντας την επιστολή του Απόστολος Παύλος, λέει, σας εύχομαι δύο πράγματα, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά που μπορεί να έχει ο άνθρωπος στη ζωή του από το Θεό. Χάρη Θεού και ειρήνη Θεού. Και έλεος. Αυτές είναι οι τρεις ευχές που συνήθως ο Απόστολος Παύλος εύχεται σε κάθε εκκλησία. Τη χάρη του Θεού. Και τι θα πει χάρις Θεού? Τα πάντα σημαίνει χάρις του Θεού. Κατά χάρη σωθήκαμε δια της πίστεως, κατά χάρη διατηρούμεθα και κατά χάρη θα φτάσουμε στον ουρανό. Δηλαδή χωρίς τη δική μας αξία, χωρίς τη δική μας ικανότητα, χωρίς τη δική μας δύναμη, τη δική μας σοφία. Εμείς δεχτήκαμε τον Χριστό και ο Θεός κάνει χάρη στη ζωή μας. Και ο Θεός κάνει χάρη, χάρη του Θεού είναι να στέλνει τον Ιησούν Χριστόν να μας διδάσκει, να μας σώζει. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχουμε πει και πρέπει να το πούμε μια φορά ακόμη, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι ένα πανεπιστήμιο όπου δάσκαλος είναι ο Χριστός. Αυτός μας διδάσκει το λόγο του, αυτός μας διδάσκει το θέλημά του, αυτός μας διδάσκει την νοοτροπία του και αυτός μας διδάσκει και τι είναι αυτό το οποίο θέλει από μας. Αλλά ακόμη είναι και νοσοκομείο, γιατί αυτός είναι που μας θεραπεύει και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Αυτός είναι που μας αφαιρεί κάθε κακό από τη ζωή μας, κάθε τι που μας βλάπτει και μας απομακρύνει από τον Πατέρα Θεό. Αλλά είναι και στρατόπεδο και δημιουργεί στρατιώτες Χριστού, άντρες και γυναίκες, στον αγώνα τον καλό, καθώς βασιλιάς και Κύριος είναι Αυτός. Η χάρις λοιπόν του Θεού είναι ότι έστειλε το Χριστό και διατηρεί το Χριστό στη ζωή μας. Η χάρις του Ιησού Χριστού είναι ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και καθώς πέθανε Αυτός και εμείς έχουμε πεθάνει για τον κόσμο και εγώ θα σας αναστήθηκε Αυτός και εμείς είμαστε αναστημένοι για τη Βασιλεία του Θεού και τέλος είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου που μας ζωοποιεί, μας οδηγεί, μας κατευθύνει καθώς είναι γεγραμμένο μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι αληθώς παιδιά Θεού. Αλλά και η ειρήνη του Θεού που είναι απαραίτητη, γιατί μόνο όταν υπάρχει ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας ο Ιησούς Χριστός μπορεί να καθαρίζει την καρδιά μας και τους διαλογισμούς μας από κάθε τι που μας πηγαίνουν μακριά από Αυτόν. Να καθαρίζει την καρδιά μας από παράπονα, από πίκρες, από απιστία, από αμφιβολία, από δισταγμούς, από διγνωμίες που φέρνουν ακαταστασίες στη ζωή μας. Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι Αυτός που μπορεί με το αίμα Του να καθαρίζει εμάς
από κάθε τι που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού, τον οποίο ο Κύριος προσέθεσε στην Εκκλησία Του, είναι, θα λέγαμε, σε καλά χέρια. Εάν όμως παραμείνει στα καλά χέρια. Γιατί ένα πράγμα δεν έχει κάνει και δεν θα κάνει ποτέ ο Θεός, να μας στερήσει την απόλυτη ελευθερία. Μας έχει φτιάξει κατά την εικόνα Του και την ομοίωσή Του, και όπως Αυτός είναι ο μόνος ελεύθερος, έτσι είναι γεγραμμένο, όποιον ο Ιησούς Χριστός ελευθερώσει, αυτός τότε μόνο είναι πραγματικά ελεύθερος. Αυτή την ελευθερία που μας χάρισε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, αυτή την ελευθερία ποτέ δεν μας τη στερεί, δεν μας την αφαιρεί, δεν τη διαπραγματεύεται μαζί μας. Ο Θεός καλύπτει το «δεν μπορώ» του ανθρώπου, δίνοντας δύναμη. Καλύπτει την άγνοια του ανθρώπου, καθώς δεν ξέρει, και εκείνο το οποίο δεν μπορεί ο Θεός να κάνει είναι το «δεν θέλω» του ανθρώπου. «Δεν θέλω». Εάν ο άνθρωπος πει «δεν θέλω», τότε ο Θεός τον αφήνει. «Κάνε, παιδί μου, ό,τι θέλεις». Το «δεν θέλω» ο Θεός, στο «δεν θέλω» του ανθρώπου ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει. Δεν θέλει να επέμβει, γιατί θα βγει παραβάτης στο λόγο Του, και ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις Του, να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί. Στο «δεν θέλω» του ανθρώπου ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η ειρήνη λοιπόν του Θεού όταν έρθει στην καρδιά μας, τότε δίνει τη δυνατότητα στο Θεό να καθαρίζει δια του Ιησού Χριστού την καρδιά μας και τους διαλογισμούς μας, ώστε ο Θεός, όταν βλέπει έναν άνθρωπο με καθαρή καρδιά, αποκαλύπτεται σε αυτόν, γιατί μόνο όσοι έχουν καθαρή καρδιά βλέπουν τον Κύριο, και όταν βλέπει με καθαρό πνεύμα, οδηγεί τον άνθρωπο. Και πού τον οδηγεί? Στον αγιασμό. Αγιάζει τον άνθρωπο ολοκλήρως, σώμα, ψυχή και πνεύμα, για να καταστεί στον άνθρωπο άμεμπτο. Αν όμως η καρδιά του δεν είναι καθαρή, το πνεύμα του δεν είναι ελευθερωμένο, τότε δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός, ο Θεός της ειρήνης. Όταν τον καταστήσει τον άνθρωπο άμεμπτο, τότε έρχεται ο Θεός μέσα στην καρδιά του, πρώτον του φανερώνει ποιο είναι το θέλημά του, τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Δεύτερον, του δίνει δύναμη να εκπληρώσει, να εκτελέσει το θέλημά του. Και τέλος, ο Θεός τον καθιστά κατά αυτόν τον τρόπο εκτελεστή του λόγου του, ώστε πλέον ο άνθρωπος δεν είναι επιλύσμων ακροατής, αλλά είναι εκτελεστής του λόγου, εκτελεστής έργου, με τον οποίο πια ο Θεός μπορεί να συνεργαστεί. Μπορεί να γίνει Κύριος και ο άνθρωπος δούλος. Μπορεί να γίνει φίλος, αγαπητός, ο Ιησούς Χριστός του ανθρώπου και ο άνθρωπος στον Ιησού Χριστό. Γίνεται πλέον ο άνθρωπος σκεύος εκλογής του Κυρίου, εκλεκτό, αγιασμένο, ευχριστό και ετοιμασμένο εις πανέργων αγαθών. Αυτή είναι η βεβαία πορεία του ανθρώπου, με μία προϋπόθεση, να θέλει να μείνει στον Χριστό. Και το θέλω πρέπει να εκφράζεται με έργα. Θέλω γι' αυτό και κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Όμως δεν είναι τα πράγματα εύκολα από εκεί και πέρα. Δεν μας χαρίζει μια ζωή με ροδοπέταλα, μια ζωή που όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές και όλα γίνονται εύκολα. Δεν είναι μάγος, δεν είναι τζίνι που κνάει τα μάτια και γίνονται όλα ο άνθρωπος του Θεού, αλλά είναι αγωνιζόμενος στον καλό αγώνα, διδασκόμενος την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσει,
και με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου διατηρεί και την πίστη του, ώστε εκείνο το οποίο απολαμβάνει και θα απολαμβάνει είναι ο στέφανος της δικαιοσύνης, επειδή εξητά και με πόθο θέλει την επιφάνεια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μέσος, συνεχίζοντας την επιστολή του προς την Κορινθίους, λέγει: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας». Ένας Θεός που έχει σπλάχνα, που αγαπάει με αγάπη η αιώνια, καθώς ο Θεός είναι αγάπη, και Πατήρ πάσης παρηγορίας. Γιατί χρειαζόμαστε τα σπλάχνα και την παρηγοριά του Θεού? Γιατί η ζωή μας δεν θα είναι εύκολη. Όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς θα διωχθούν. Νόμος, κανόνας. Από ποιους? Από όλους. Από κάθε έναν που δεν θέλει τον Χριστό. Αυτός μπορεί να είναι ο άντρας σου, η γυναίκα σου, ο γείτονας, ο συνάδελφος, ο φίλος. Όποιος δεν θέλει τον Χριστό θα φτάσει στο σημείο να σε διώξει. Γι' αυτό και ο Θεός είναι πατέρας της αγάπης και της παρηγοριάς, η οποία είναι απαραίτητη στη ζωή του χριστιανού. Αλλά παρηγοριά όχι ανθρώπινη, ψεύτικη. Είναι άρρωστος ο άνθρωπος, μη φοβάσαι, 100 χρόνια θα ζήσεις. Δεν παρηγορεί έτσι ο Θεός. Πώς παρηγορεί? Είναι άρρωστος, θα σε θεραπεύσει. Έτσι παρηγορεί ο Θεός. Θα σε ελευθερώσει. Θα βρει τον τρόπο. Θα σώσει. Και πολλές φορές ο Θεός είναι αυτός που φέρνει και την ταλαιπωρία και τη θλίψη. Γιατί η θλίψη εργάζεται υπομονή, και έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, και μόνο τότε θα απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Για να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Θεού χρειαζόμαστε υπομονή, την οποία εργάζεται η θλίψη, η οποία είναι δοκιμασία της πίστεως. Με την υπομονή δοκιμάζεται η πίστη μας, γιατί πρέπει να υπομένουμε μέχρι πότε? Μέχρι το τέλος. Το τέλος δεν το ξέρουμε, δεν είναι πίστη, υπομονή ένα κιλό, ένα μέτρο. Είναι όσο χρειαστεί. Αλλά η υπομονή πρέπει να έχει εργοτέλειο. Όταν είμαστε δοκιμαζόμενοι και εξασκούμεθα, καθώς η θλίψη εργάζεται υπομονή, εξασκούμεθα στην υπομονή, εκείνο που έχει σημασία είναι να πράττουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε η υπομονή μας να εργαστεί δοκιμή, να μας καταστήσει ο Θεός δόκιμους εις τον Θεόν. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος προτρέποντας τον Τιμόθεο, λέει: «Σπούδασε να παραστείς τον εαυτό σου δόκιμον εις τον Θεόν». Πρώτον, εργάτη ανεπέσχυντο. Δεύτερον, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Τρίτον, αλλά αυτό ο Θεός το εργάζεται σε όλους τους ανθρώπους. Μα σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί όλοι οι άνθρωποι θέλει ο Θεός να γίνουμε δόκιμοι. Γιατί η δοκιμή εργάζεται το ζητούμενο. Ελπίδα. Αλλά αυτή την ελπίδα που δεν κατεσχύνει, γιατί είναι βεβαία και ασφαλής. Μια ελπίδα που μόνο ο Θεός βάζει στην καρδιά του ανθρώπου, και μόνο ο άνθρωπος έχει όταν ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Και αυτή η ελπίδα δεν κατεσχύνει τον άνθρωπο. Πας ο ελπίζων επ' αυτόν, ποτέ δεν θα κατεσχυνθεί. Τι θα γίνει λοιπόν? Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κάμνει ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο είναι ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, και μοιάζει σαν το δέντρο που είναι πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, ώστε και το καύμα και η ξηρασία και η ανομβρία να έρθει αυτόν δεν θα τον αγγίξει. Αλλά κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες
από οποιασδήποτε συνθήκες το φύλωμά του θα θάλει και η καρποφορία του θα είναι πλήρης, ώστε ό,τι αν πράττει θα ευωδούται. Και στους δύσκολους καιρούς που διέρχεται η ανθρωπότητα και η πατρίδα μας ιδιαίτερα, μόνο ελπίζον επί των Κύριων θα είναι σαν το δέντρο το πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Να το πω πιο σωστά, μόνο ελπίζον επί των Κύριων και μόνο επί των Κύριων, όταν η ελπίδα μας είναι ο Χριστός, μόνο τότε θα μοιάζει σαν το δέντρο που είναι πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Άρα λοιπόν, οι θλίψεις που έρχονται στη ζωή μας εργάζονται έργο καλό. Μη στενοχωριέσαι αν θλίβεσαι στη ζωή σου, όχι από αμαρτία, αλλά αν θλίβεσαι επειδή είσαι χριστιανός. Καλό είναι αυτό. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει, ο πατήρ των νυχτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας είναι ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας παρηγορεί εν πάση τη θλίψη μόν. Δεν υπάρχει θλίψης που δεν θα σε παρηγορήσει ο Θεός. Εάν περπατάς μέσα στη Βασιλεία του Θεού, μέσα στο θέλημα του Θεού, αν δεν αθυμείς και δεν αποκάμεις τις δοκιμασίες του Θεού, γνωρίζοντας ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός λοιπόν αυτός τον οποίον πιστέψαμε και μας έκανε παιδιά του, είναι αυτός που μας παρηγορεί πάντοτε σε κάθε μας θλίψη. Το πιστεύεις? Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο είναι αν το πιστεύεις για να κάνεις το θέλημά του. Ή αν η υπομονή σου εργάζεται εργοτέλειον, γιατί ελπίζεις σε αυτόν. Όχι ότι θα τα καταφέρεις, δεν τα καταφέρουμε. Υπάρχουν καταστάσεις τραγικές στη ζωή των ανθρώπων. Ήρθε μια κοπέλα και μου είπε, και θέλω να σας το πω, από μικρό παιδί είμαι στην εκκλησία, κορίτσι, πιστεύω ότι με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου παντρεύτηκα μέσα στην εκκλησία, για να, και πίστεψα ότι έτσι θα ολοκληρωθεί η ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Όμως ο άντρας μου από χλιαρότητα σε αποστασία. Όμως ο άντρας μου στην αμαρτία, και την αμαρτία την έφερε μέσα στο σπίτι. Όμως ο άντρας μου έκανε πολύ μεγάλα λάθη οικονομικά που μας έφερε σε πολύ δύσκολες θέσεις. Και η συμπεριφορά του στα παιδιά μας δεν είναι καλή. Τι φταίω εγώ? Το έχετε ακούσει αυτό το «τι φταίω εγώ»? Τι έκανα λάθος, τι δεν έκανα καλά? Και το σημαντικότερο, τώρα τι πρέπει να κάνω? Και η απάντηση είναι να ελπίζεις τον Κύριο, να τακτοποιήσεις τη σχέση σου με το Θεό, μέσα στο ταμείο σου να παρουσιάσεις τα ζητήματά σου στο Θεό, και ο Θεός της ειρήνης τότε θα διαφυλάξει την καρδιά σου, όπως είπαμε, και τους διαλογισμούς σου, ώστε να σε αγιάσει, να σου αποκαλύψει το θέλημά του, δηλαδή αυτός μόνο ξέρει τι πρέπει να κάνεις, να σου δώσει και τη δύναμη να το κάνεις, ώστε να συντρίψει εν τέλει το σατανά κάτω από τους πόδα σου. Δηλαδή η απάντηση είναι, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά ο Χριστός μπορεί να τα κάνει όλα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και μην νομίζετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο στις δύσκολες καταστάσεις. Ο Κύριος μας λέει, άνεφε μου, τίποτα δεν μπορεί να κάνετε. Και στις εύκολες καταστάσεις δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί αν κάνουμε εμείς θα τα κάνουμε χειρότερα. Ο ελπίζων όμως τον Κύριο είναι αυτός που μπορεί να τακτοποιήσει, ο Χριστός, να τακτοποιήσει τα πράγματα στη ζωή μας. Και όπως είπαμε, στους καιρούς τους κακούς, μόνο όποιος ελπίζει στον Κύριο θα ζει παρά τους ρίακας των υδάτων. Θα είναι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Αλλά λέει και ένα μεγάλο μυστικό στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος. Στο 4 εδάφιο.
αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη, γιατί για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε όσους είναι σε κάθε θλίψη. Τι μας κάνει? Σκεύος δικό του, εργαλείο δικό του. Όπως ο Θεός μας παρηγορεί, μας δίνει με την παρηγοριά με την οποία μας παρηγόρησε να παρηγορούμε και εμείς όλους όσους βρίσκονται σε κάθε θλίψη και να γίνουμε όχι άθλοι παρηγορητές, αλλά παρηγορητές Θεού. Το έργο μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός. Γι' αυτό μας πρόσθεσε στην Εκκλησία. Να παρηγορούμε ένας τον άλλονε. Να στηρίζουμε ένας τον άλλονε. Να ενισχύουμε ένας τον άλλονε. Και μάλιστα στην επιστολή του προς τους Γαλάτες, αν θέλετε να το διαβάσουμε στο 6ο κεφάλαιο στη σελίδα 1032, λέει ο Απόστολος Παύλος. 6ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο, σελίδα 1032. Αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει κανένα αμάρτημα, σεις οι πνευματικοί διορθώνετε τον διούτον με πνεύμα πραότητος, προσέχον όμως εις εαυτόν μη και εσύ πειραστείς. Αν δεις λοιπόν έναν άνθρωπο, έναν αδελφό σου, να πέσει απερισκέπτος σε κάποιο αμάρτημα, εσύ είτε παρηγορώντας, είτε ενισχύοντας, είτε στηρίζοντας, θα πρέπει να τον διορθώσεις, να προσπαθήσεις να τον διορθώσεις, προσέχοντας όμως να μην πειραστείς κι εσύ, μην πέσεις κι εσύ στην παγίδα που έπεσε αυτός. Και ολοκληρώνει: αλλήλων τα βάρη βαστάζεται κι ούτως εκπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Αλλήλων ο ένας τον άλλον, δηλαδή εσύ πρέπει να διορθώνεις όταν βλέπεις τον αδελφό σου να έκανε λάθος, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να είσαι και σε θέση να διορθώσεις και τη να δεχθείς και τη διόρθωση που ο αδελφός θα κάνει σε σένα. Το να διορθώνουμε είναι εύκολο. Το να δεχόμαστε διόρθωση είναι το δύσκολο. Αλλά μόνο όταν η πρόθεσή μας είναι να διορθώσουμε παρηγορώντας, ενισχύοντας, στηρίζοντας τον αδελφό μας ή τον άνθρωπο που έπεσε αμάρτημα, μόνο τότε εκπληρούμε τον νόμο του Χριστού, αν η καρδιά μας είναι έτοιμη, ταπεινωμένη, συντετριμένη, το πνεύμα μας όχι αλαζονικό και υπερήφανο, ώστε να δεχόμαστε και εμείς τη διόρθωση από τον αδελφό μας. Τότε εκπληρούμε τον νόμο του Χριστού. Ποιος είναι ο νόμος του Χριστού? Η χάρη του Θεού. Τότε βρισκόμαστε, απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Θέλω να σε διορθώσω και θέλω να με διορθώνεις. Το δέχομαι, το χαίρομαι, το απολαμβάνω. Δεν θεωρώ ότι δεν χρειάζομαι διόρθωση, ούτε θεωρώ ότι εσύ δεν είσαι ικανός και κατάλληλος να με διορθώσεις. Αν θέλω να εκπληρώνω τον νόμο του Χριστού, θα πρέπει ο ένας να βαστάζει τα ασθενήματα του άλλου και ο ένας να δέχεται τη διόρθωση από τον άλλονε, αλλά και να διορθώνει και τον άλλονε. Γι' αυτό είμαστε κατάλληλοι να παρηγορούμε, καθώς μας παρηγόρησε ο Θεός. Είμαστε κατάλληλοι να παρηγορούμε, γιατί παρηγορηθήκαμε από το Θεό. Και να παρηγορούμε με την ίδια παρηγοριά που μας παρηγόρησε ο Θεός. Δηλαδή με τη χάρη Του, με τη χάρη του Θεού Πατρός, διά του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Στο 5 εδάφιο εξηγεί ακόμη περισσότερο. Διότι καθώς περισσεύουν τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Όσο πιο πολύ ταλαιπωρούμεθα από τα παθήματα του Χριστού, τόσο πιο πολύ παρηγορούμεθα. Αλλού είναι γεγραμμένο
όπου επερίσσευσε η αμαρτία, εκεί υπερεπερίσσευσε η χάρις του Θεού. Τώρα τι λέει, όσο περισσεύουν τα παθήματα, τόσο υπερπερισσεύει η παρηγορία του Θεού. Η παρηγορία του Θεού, είπαμε, δεν είναι ψεύτικη, δεν είναι με λόγια και με γλώσσα, αλλά η παρηγορία του Θεού, επειδή ο Θεός είναι αγάπη και μας αγαπάει, είναι με έργο και με αλήθεια. Ώστε είτε θλιβόμεθα, εάν επιτρέπει ο Θεός να θλιβόμεθα, θλιβόμεθα για τη δική σας την παρηγοριά, για τη δική σας τη σωτηρία που ενεργείται μέσα από την υπομονή τη δική σας των ίδιων παθημάτων τα οποία και εμείς πάσχουμε. Εάν λοιπόν θλιβόμεθα, ο Θεός το επιτρέπει, το φέρνει στη ζωή μας για να παρηγορούνται οι άλλοι και να σώζονται κάνοντας υπομονή, ώστε ο Θεός, όπου είναι πατέρας των νυκτηρμών και πάσης παρηγορίας, και αυτούς να τους παρηγορήσει. Είσαι παράδειγμα όταν θλίβεσαι. Καλό παράδειγμα εάν κάνεις υπομονή. Καλό παράδειγμα όταν θα απολαύσεις με τα πάσης βεβαιότητος την παρηγορία του Θεού. Γιατί όσο πιο μεγάλο να είναι το πάθημά σου, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η παρηγοριά σου. Αδερφοί, είναι λόγια γραφής, λόγια Θεού. Δεν είναι λόγια που τα λέει άνθρωπος, ώστε να τα αμφισβητήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε όταν ταλαιπωρούμεθα, ότι ταλαιπωρούμεθα και για τη δική μας την οικοδομή και την αύξηση, καθώς η θλίψη εργάζεται υπομονή, υπομονή δοκιμή και η δοκιμή την τέλεια αυτή ελπίδα που δεν κατεσχύνει, αλλά ταυτόχρονα ταλαιπωρούμεθα και θλιβόμεθα για να είμαστε και το παράδειγμα στους άλλους, που και αυτοί θα θλίβονται και βλέποντας την παρηγοριά του Θεού στη ζωή μας θα απολαμβάνουν κάνοντας υπομονή και την παρηγοριά του Θεού στη δική τους τη ζωή. Είναι ωραία η Εκκλησία του Χριστού. Είναι ωραία η χριστιανική ζωή. Δεν είναι μόνο ότι ο Θεός εσένα σε παρηγορεί, σε ενισχύει και σε στηρίζει, αλλά σε καθιστά και τύπο, εάν μείνεις με υπομονή στην πίστη, στη δοκιμασία της πίστεώς σου, σε χρησιμοποιεί και για τη δόξα τη δική του, για να παρηγορήσει τελικά και άλλους ανθρώπους. Γιατί εμένα με παρηγόρησε ο Θεός, επειδή έμεινα με υπομονή και εργάστηκε δοκιμή στη ζωή μου και η δοκιμή ελπίδα και δεν κατεσχύνθηκα, αλλά ταυτόχρονα είμαι και το παράδειγμα, ή εσύ είσαι και το παράδειγμα για τον άλλον, ναι, ότι εάν όπως και εσύ με υπομονή περιμένεις να εργαστεί ο Θεός τη δοκιμή στη ζωή σου και τη δοκιμή να εργαστεί την ελπίδα ότι και σένα θα σε παρηγορήσει όπως με παρηγόρησε και εμένα, και από σένα θα παρηγορηθεί και άλλος και άλλος και άλλος, και όλοι θα είμαστε μία εκκλησία παρηγορημένων πάντοτε. Το πιστεύεις? Γι' αυτό, αδερφοί, μη θλίβεστε από τις θλίψεις. Αλλά τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Χαίρετε, και πάλι θέλω υπή χαίρετε, και πάντοτε χαίρετε. Μα μέσα στη θλίψη βέβαια. Γιατί? Γιατί βλέπω αυτή την ελπίδα τη μεγάλη που έρχεται. Γιατί αν τώρα περισσεύουν τα παθήματα στη ζωή σου, ο Λόγος του Θεού σε βεβαιώνει ότι θα υπερπερισσεύσει η παρηγοριά του Θεού στη ζωή σου. Γι' αυτό να χαιρόμαστε. Θα μου πεις, είναι εύκολο? Ανθρωπίνως αδύνατον. Με τη χάρη του Χριστού όμως τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Το πιστεύεις? Βόηθα μας, Κύριε, να το πιστέψουμε. Και συνεχίζει.
Είτε λοιπόν θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας και σωτηρίας που ενεργήθηκε στη ζωή μας δια της υπομονής προς τους άλλους των αυτών παθημάτων με τα οποία και εμείς πάσχομεν, αλλά είτε παρηγορούμεθα, και πάλι παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας και της σωτηρίας των αδελφών μας. Είναι μεγάλη δουλειά, αδελφοί, μέσα από τη ζωή σου να φαίνεται ο Χριστός, να φαίνεται η αγάπη του Θεού Πατρός και να φαίνεται και η δόξα του Κυρίου των δυνάμεων. Αμήν. Αλληλούια. Η ελπίζ λοιπόν την οποία έχομεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, και για τη δική μας την παρηγοριά και για τη δική σας την παρηγοριά, είναι βεβαία. 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 Έχουμε μια ελπίδα βεβαία. Και ξεύρωμεν, επειδή εξεύρωμεν, ότι καθώς είσαστε και εσείς κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, θα είσαστε και εσείς κοινωνοί της παρηγορίας του Θεού. Γιατί όταν παθαίνουμε και ζούμε τα παθήματα του Χριστού, το βέβαιο είναι, η ελπίδα μας είναι βεβαία, ότι ο Πατέρας, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, με τα πάσης βεβαιότητος, θα μας, θα σας, θα σε και θα με παρηγορήσει. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, γιατί είναι Θεός ικτυρμών και πάσης παρηγορίας. Να ψάλουμε.